κοντά μα στο Φούτα τον Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο τη ομάδα Ελλάς Ποντίων. Θέλω να μου πει δύο λόγια πώ είδε το παιχνίδι το σημερινό. Είχαμε την πλήρη κατοχή τη μπάλα. Η μπάλα γύριζε συνεχώ όλο το γήπεδο. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει φορμαριστεί πάρα πολύ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματο. Έχουν γίνει κάποιε προσθήκε και δείχνει πολύ καλύτερη εικόνα από το πρώτο γύρο. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά και θα πιάσουμε το στόχο που έχουμε βάλει μαζί με τον προπονητή και την υπόλοιπη διοίκηση. Είσαστε ευχαριστημένοι για τις μεταγραφές? Είμαστε ευχαριστημένοι. Δείχνουν πάρα πολύ καλό χαρακτήρα, δείχνουν καλό ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο τα παιδιά. Και πιστεύω ότι θα δέσουν με την υπόλοιπη ομάδα και θα βοηθήσουν μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Τα στελέχη στο ΔΣ είναι κοντά σου? Είναι κοντά μου όλοι, βοηθάνε. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ακολουθεί την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια και εντός και εκτός. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος και θα βγάλουμε τη χρονιά έτσι όπως αρμόζει την ομάδα μας. Η Βασιλόπιτα πότε την κόβεται? Την άλλη εβδομάδα το Σάββατο. Πού? Στο κατάστημα Κυκλαδίτικα Νησιά, στο σχιστό του Κορυδαλού, στις 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα το βράδυ, δηλαδή θα συνοδευτεί από χορό? Θα έχουμε χορό με πλήρες γεύμα, άφθονο ποτό. Πόσο είναι η πρόσκληση? 20 ευρώ. 20 ευρώ, όποιος θέλει δηλαδή, παίρνει στην Ελλάδα ποτό και θα δουλεύει και έτσι. Δώσε και τις εύχες για την καινούργια χρονιά. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, πάνω απ' όλα υγεία, χαρά, ευτυχία και όλα τα παιδιά να κάνουν αυτό που τους αρέσει χωρίς τραυματισμούς. Και ό,τι καλύτερο σε όλους τους αθλητές και τις διοικήσεις. Σε ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσύ αγόρι μου. Άμα στο Κοτάκι, δύο γκολ, χάρη σε σένα, είναι το ένα καταπληκτικό. Και το άλλο ήταν πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Θέλω να μου πεις πώς έδεσαι το παιχνίδι και πώς είδες τα θέρια τραπετσόνα. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, η βαθμολογική θέση του αντιπάλου δεν είχε να κάνει. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο για μας. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε. Συνεχίζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Βρίσκουμε ηρεμία σιγά-σιγά. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Εντάξει, τα γκολ, καλό είναι να έρθουν. Ναι, περνάς καλά εδώ στην Ποντίο. Καλά, καλά, σίγουρα είμαστε μια οικογένεια πλέον. Περάσαμε πάρα πολλά. Στηρίξαμε κάποια παιδιά αυτή την προσπάθεια και τη διοίκηση και όλου του προπονητικού team. Είμαστε χαρούμενοι πλέον και πιστεύω να βγει και στο γήπεδο αυτό. Πού την αφιερώνεις την νίκη? Στην ομάδα, σε εμάς. Είμαστε κάποια παιδιά που την αφιερώνω σε όλου εδώ πέρα. Γιατί έχουμε περάσει πολλά, το ξαναλέω. Και πλέον βρίσκουμε ηρεμία. Είσαι ευχαριστημένος από τη σημερινή απόδοση? Σίγουρα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαστε καλά. Κοντά μας στο Κούκουλα τον Κοσμά, άλλο ένα παιχνίδι, άλλο ένα τρίποντο. Θέλω να μου πεις πώς έδωσες από τη μεριά σου και πώς είναι το κλίμα στην Ελλάς Ποντίων. Λοιπόν, το παιχνίδι θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στον αντίπαλο. Νέα παιδιά με φιλοδοξίες. Για την ομάδα μου θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί όσο και βαθμολογικά η ομάδα, η αντίπαλη είναι χαμηλά, είναι δύσκολο παιχνίδι, αυτά κρύβει το ποδόσφαιρο. Ναι, είδαμε και στο δεύτερο κοντεύα να κάνουμε κάποια γκολ τα παιδιά. Ναι. Όπως όταν λες είναι. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς που τους έχουμε ανάγκη. Και τη νίκη την αφιερώνουμε στον κόσμο μας που είναι πάντα δίπλα μας και τον ευχαριστούμε. Και πάμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι δύσκολο και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πάρουμε. Μόνο και μόνο για μας και μόνο για τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Περνάς καλά στην Ποντίο? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούλα. Να είσαι καλά. Είμαι κοντά μας τον αγνώστη Πέτρο, τον γενικό αρχηγό της ομάδας Αστρία Δραπετσόνας. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Πώς το είδες απέναντι στην Ελλάς Ποντίων? Καταρχάς θα συγχαρώ τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Πιστεύω ότι προσπαθήσανε ανεξαρτήτως που δεν τα καταφέρανε. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Ελπίζω να πάμε καλύτερα. Τις καλύτερες ευχές για την Ελλάς Ποντίων και καλή συνέχεια σε αυτή την ομάδα. Ελπίζοντας ότι θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα για να κάνουν κάπως μια καλύτερη διαφορά στο πρωτάθλημα. Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις, στο δεύτερο ημίχρονο τα Αστέρια έπαιξαν λίγο καλύτερα, δικαιώτησαν να βάλουν κάποιο γκολ. Το να δικαιούται κάποιος να πάρει ένα γκολ, πιστεύω ότι το γκολ ήρθε στο φάουλ που λαγάνει. Πιστεύουμε ότι η διαιτησία δεν το έδωσε αυτό το γκολ. Πιστεύουμε ότι η διαιτησία... Αυτό που πήγε στο οριζόντιο δεκάριο και πέρασε μέσα τη γραμμή. Βέβαια, οι διαιτητές είναι αυτοί που αποφασίζουν, ναι, αλλά πιστεύουμε ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας. Πιστεύω ότι πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και ελπίζω τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να δώσουν το καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είσαι ευχαριστημένοι από τις μεταγραφές που έχουν γίνει το Γενάρη? Αρκετά.
Αρκετά. Η διοίκηση είναι κοντά σας. Η διοίκηση είναι κοντά στα παιδιά και στην ομάδα. Και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα μας. Έχετε κόψει βασιλόπιτα. Όχι ακόμα. Πότε υπολογίζετε να την κόψετε, έχει βγει η απόφαση. Πρώτα Θεός, το μήνα που έρχεται, αυτό το μήνα που είμαστε. Απλώς δεν έχει προσδιοριστεί η ημερομηνία. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε...